Είμαστε περήφανες σαν γυναίκες, όλες οι Ελληνίδες, με την εκλογή σας στο αξίωμά σας. Μας πιέζει ο χρόνος, είμαστε ένας σύλλογος. Να δούμε τι ήταν τέλος πάντων αυτό που τόσα χρόνια πέρασαν, 50 χρόνια εκεί, είναι ακόμα θέμα συζήτηση, και να το γνωρίσουν και τα παιδιά μας. Και έτσι ξεκίνησε όλη αυτή. Είχαμε και στον Πόντο, μας είπαν ότι βρίσκεται και αυτό το καλό, το φυτό, αυτή τη στιγμή είναι σπαρμένο, το τσαντήσαμε, το κάνουμε. Βρέθηκα χθες και σήμερα κοντά σε επιχειρήσεις και παραγωγούς που στηρίζουν την παραγωγική και αναπτυξιακή προσπάθεια της Ακριτικής Θράκης, που ακόμα και μέσα στην κρίση κατάφεραν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά να ενισχύσουν την προσπάθειά τους με νέες τεχνολογίες, να δημιουργήσουν θέσεις, νέες θέσεις απασχόλησης και πλούτο για τη χώρα. Αυτή είναι η δική μας απάντηση τις συνεχείς προκλήσεις του εξανατολών γείτονα. Η Ελλάδα της δημιουργίας, του κράτους δικαίου, της ισονομίας, της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της προόδου των ανοιχτών οριζόντων. Και η Θράκη, όπου χριστιανοί και μουσουλμάνοι αγωνίζονται για ένα κοινό μέλλον, είναι το καλύτερο παράδειγμα. Κάθε θέμα που είδατε, παίρνουμε ένα δείγμα, το φέρνουμε εδώ, αυτό εδώ είναι το δείγμα, το μετράμε όσον αφορά, βλέπουμε διάφορα χαρακτηριστικά, το χρώμα του, το μήκος της ίνας, την αντοχή, και με βάση τα αποτελέσματα αυτά ταξινομούμε το προϊόν μας βάσει των ποιοτικών προδιαγραφών. Οπότε μετά, κατά αυτόν τον τρόπο, ο πελάτης ξέρει ακριβώς τι θα πάρει. Το όραμά μας είναι να δουλεύουμε